θετημένα, μπορεί μέσα από απόφαση είτε Επιτροπής του ΚΕΣΥ είτε του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου να καλυφτούν έξτρα δαπάνες παροχών σε είδος πολλαπλάσιας αξίας από αυτές που προβλέπει ο κανονισμός παροχών. Αυτό γίνεται πολλές φορές σε νοσηλείες στο εξωτερικό. Αυτό γίνεται πολλές φορές σε διάφορες καταστάσεις που ορισμένοι ασθενείς χρειάζονται παραπάνω υλικά, στοιχειοθετημένα όμως, έτσι, όχι γενικώς από την άκρα, παραπάνω υλικά από αυτά που προβλέπονται στον κανονισμό παροχών. Και νομίζω ότι αυτός ο συμπολίτης μας, ο άτυχος συμπολίτης μας, μπορεί και πρέπει μέσω της τοπικής παιδί του ΕΟΠΗ να καταθέσει όλα τις γνωματεύσεις και τα τιμολόγια και τα λοιπά και να ζητήσει να εξεταστεί από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο η περίπτωσή του και με απόφαση του δουσού του ΕΟΠΗ να του χορηγηθεί το σύνολο του ποσού το οποίο δαπάνησε για αυτή την αντικατάσταση με το τεχνητό μέλος. Ότι θα έχει να καταβάλει το σύνολο των χρημάτων. Γιατί τα τιμολόγια που θα ελεγχθούν είναι σοβαρό το θέμα που έθεσε ο κ. Τσιμπολόγλου. Νομίζω. Εσείς θεωρείτε, κύριε Υπουργέ, ότι είναι δεδομένο πως ο ατυχής αυτός συμπολίτης μας έχει τα 34 να τα καταβάλει. Δεν τα έχει, σας το λέω εγώ. Δεν καταλάβατε. Εφόσον είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών, δεν τα έχει. Δεν καταλάβατε τι είπα. Να μας πείτε. Δεν καταλάβατε τι είπα. Έχει γίνει. Αυτό το πράγμα έχει γίνει και προκαταβολικά και μετά την καταβολή. Αν ο συμπολίτης μας. Ακριβώς. Ακριβώς. Αν οι εταιρείες, κύριε Λάπα, δεχθούν να δώσουν τόσο ακριβά τεχνητά μέλη, αν δεχτούν. Χορηγήσουν και μπορεί να δοθεί η λύση αυτή. Αυτό πρέπει. Οφείλω αυτή είναι η διαδικασία πάντως. Άκουσα. Γι' αυτό, συγγνώμη, θέτεται ένα ανθρωπιστικό ζήτημα. Επειδή γνωρίζω ορισμένες τέτοιες περιπτώσεις, έτσι, δεν είναι βέβαιο ότι θα βρεις την εταιρεία που έχει το συγκεκριμένο μέλος που θα σου δώσει προτιμολόγιο με το φόβο, αγαπητέ κύριε Λάπα, ότι οι πληρωμές από το δημόσιο πάντα καθυστερούν. Γι' αυτό έχουμε και λήξη πρόθεσμα. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι. Λοιπόν, δεν είναι δεδομένα όλα αυτά. Αυτό θέλω να πω. Όταν υπάρχει πολιτική βούληση, γίνονται δεδομένα. Έτσι λοιπόν, πιάνουμε από αυτό που είπε ο Υπουργός. Και λίγο πριν είπε ότι πρέπει να βρίσκεται και σε συνάρτηση με το ποια πολιτική υπηρετείς, έδωσε απάντηση σε προηγούμενο ερώτημα, ποιος είσαι και τι προτεραιότητες βεβαίως δίνεις και πόσο αφοσιωμένος είσαι. Και ως συνέχεια λοιπόν του προηγουμένου που φαντάζουμε όλους μας ικανοποίησε, γιατί είδα όλοι οι συνάδελφοι που είναι αυτή τη στιγμή εδώ τοποθετήθηκαν με τον τρόπο τους και στο περιστατικό το προηγούμενο, αλλά πάμε στα επόμενα. Και τα επόμενα είναι ότι, ναι κύριε Υπουργέ, και θέλω και να σας ρωτήσω, κάποιοι έκαναν το ΕΣΥ, αλλά μπορεί στη συνέχεια οι απόγονοί τους, οι πολιτικοί, οι βιολογικοί, όπως μας είπε εδώ ο κύριος Μαρτίνης, να είσαι αναργόμιστη. Και αυτοί είναι, ας πούμε, σοσιαλιστές και εγώ είμαι συντηρητικός. Ή κάποιοι άλλοι, πάλι ο κύριος Μαρτίνης μας είπε, ότι διορίζανε υπουργοί σπουδαίοι και με κομποφανίες και διορίζανε, λέει, την πεθερά τους, γριά γυναίκα. Και δεν πήγαινε για δουλειά. Άρα, ήθελα να σας πω, μιας και έχουμε όλη μια διαδρομή και ο κόσμος βλέπει, ξέρει, παρακολουθεί, εδώ μέσα βλέπει, σε ποιο στρατόπεδο πας. Στο στρατόπεδο που λέει για τη διαδικασία της μετάβασης που είπατε ή στο στρατόπεδο που θέλει την παλινόστηση. Τι θέλει παλινόστηση. Πόσο είπατε, 10 χρόνια έχει μια υπόθεση από αυτές που συζητούμε σήμερα. Αν λοιπόν εκείνοι που 10 χρόνια κατάφεραν να έχουν την υπόθεση αυτή ή στο αρχείο. Στο αρχείο ήταν η υπόθεση που είπε τώρα ο κύριος Λάπας. Ποιος δεν γελάει μόνο για τα αντιγρυπικά. Ποιος δεν ξέρει δηλαδή για τον Αβραμόπουλο, υπάρχει κανένας. Έτσι και ανασύρθηκε από το αρχείο. Άρα λοιπόν, εάν πάμε στην διαδικασία της παλινόστησης, στο αρχείο θα ξαναπάνε.
Πού θα πάνε. Άρα, το τι λέει ο Μαυρωτάς, το τι λέει ο Νικολόπουλος, εξαρτάται και με το ποια θέση παίρνεις. Τώρα μου λες εμένα τώρα πείματα και τι ωραία και ελάτε να πετάξουμε την μπάλα έξω. Αυτό είναι, όπως είπε ο Θανάσης ο Παπαχριστόπουλος, τι ωραία φιλολογική κουβέντα για τσάι. Πάμε λοιπόν τώρα εδώ τώρα στο σκληρό ροκ. Γιατί θυμάστε και θυμόμαστε όλοι, να λέει ο Ανδρέας ο Παπανδρέου για το διοικητή της ΔΕΗ, ένα δώρο ρε παιδί μου για τον εαυτό τι μπορεί να το πάρει. Αλλά όχι 500. Αλλά όχι 500, το ακούσανε και άλλοι. Ναι, το ακούσανε και άλλοι και λέει γιατί λοιπόν, να το. Ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω από το δύσκολο. Οι πρώην πρόεδροι, είπατε, του Κελπνό, κάπως αλλιώς, το έχω σημειώσει, είναι η δικιά σας λέξεις, έλυναν το πρόβλημά τους. Και αναφέρατε ένα παράδειγμα, που προφανώς δεν ήταν μισθός αυτό που είπατε, αλλά εννοούσατε ότι μπορεί να έχουμε πρώην προέδρους, αντιπροέδρους, που να συμμετείχαν σε προγράμματα, ας πούμε, ή κάτι άλλο έχετε στο μυαλό σας. Ήταν σχήμα λόγου ή ήταν πραγματικό. Νομίζω δεν γκομίζω γλάφκα εις Αθήνας, κύριε Νικολόπουλε, με αυτά που λέω. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά, όχι μόνο στο Κελπνό, αλλά και με διοικήσεις νοσοκομείων στο παρελθόν, έτσι, οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε μικρότερα ή μεγαλύτερα σκάνδαλα διασπάθησης δημοσίου χρήματος και που έπαιρναν και ένα μισθό εκεί, έτσι. Κοιτάξτε, από την κεφαλή βρωμά το ψάρι. Άμα δεν βρωμά η κεφαλή, δεν βρωμά το ψάρι, βρωμά πιο δύσκολα. Αν η κεφαλή εξυπηρετεί μια κατάσταση που είναι προς όφελος της πλειοψηφίας της κοινωνίας, είναι δυσκολότερα τα φαινόμενα αυτά. Δεν λέω ότι είναι ανύπαρκτα, έτσι. Είναι δυσκολότερα τα φαινόμενα. Όταν όμως η κεντρική πολιτική ιδέα είναι ότι η πολιτική εξουσία πρέπει να εξυπηρετεί τους οικονομικά ισχυρούς πρωτευόντως, το οποίο σημαίνει και αντάλλαγμα ατομικής ιδιοποίησης πλούτου, όπως έχει γίνει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν και στα χρόνια της μεταπολίτευσης, αυτό το σήμα κατεβαίνει χαμηλότερα. Και μου δίνεται μια ευκαιρία να ξαναπώ αυτό που έχω πει σε αρκετές και πολιτικές ομιλίες και συγκεντρώσεις που έχουμε κάνει. Ότι το προηγούμενο κοινωνικό συμβόλαιο της μεταπολίτευσης από ένα σημείο και μετά και ειδικά την περίοδο, γιατί εκεί νομίζω ήταν το σημείο στροφής, η περίοδος 1996 με 2004, όπου εκεί πρακτικά διεχήθη ο εκμαυλισμός, η παραοικονομία, όχι μόνο το πελατειακό κράτος, αυτό υπήρχε και παλιότερα, διεχήθη η παραοικονομία και ο εκμαυλισμός σε ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας, σε ένα σοβαρό κομμάτι του διοικητικού μηχανισμού, αλλά και διάφορων επαγγελματικών κατηγοριών, και που ουσιαστικά αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο συμπυκνόταν στο εξής, ότι δεν σε αμείβω με βάση αυτό που αξίζει η δουλειά που πραγματικά κάνεις, αλλά σου επιτρέπω να παίρνεις μερίδιο της μίζας που περικλείεται στην υπερτιμολόγηση της υπηρεσίας, του υλικού, του φαρμάκου, του αντιδραστηρίου, του δημόσιου έργου, της δημόσιας προμήθειας που εγώ με πολιτικά μέτρα έχω εγκαταστήσει. Αυτό ήταν το προηγούμενο κοινωνικό συμβόλαιο. Είναι αυτό που είπε και ο Ανδρέας προχτές. Πολλοί συμμετείχαν και λίγοι το οργάνωσαν. Και καταρχήν, εμείς αυτό που θέλουμε είναι να χτυπήσουμε αυτούς που το οργάνωσαν και να αλλάξουμε θεσμικά αυτόν τον τρόπο. Διότι όταν, για παράδειγμα, που τα είπα και στην ομιλία μου στη Βουλή, όταν, ας πούμε, παίρνετε μία απόφαση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Εμπορίου για να βάλει μια σειρά από υλικά στο λεγόμενο παρατηρητήριο τιμών και να λέει ότι τα νοσοκομεία θα προμηθεύεστε τα υλικά αυτά, που ήταν εκατοντάδες, με ανώτερη τιμή αυτή που έχει το παρατηρητήριο. Με ανώτερη τιμή αυτή που έχει εκείνο το παρατηρητήριο. Αυτό το έχει βγάλει το πρώτο, μάλιστα το εξέδωσε, αν θυμάμαι καλά,
ίσως να κάνω και λάθος, αλλά μάλλον δεν κάνω, και ο κ. Κουλούρης εξέδωσε το πρώτο τέτοιο προεδρικό διάταγμα με τις τιμές, τις ανώτερες τιμές, όπου εκεί μέσα αυτό εδώ το υλικό, το οποίο στην πιάτσα η συνήθιση του τιμή ήταν 15, 20, 30 ευρώ ή μπορεί να εισαγόταν με 3 ευρώ, να είχε ανώτερη τιμή 640 ευρώ. Οπότε ένας που το έδινε 500 έβγαζε 1.000 κέρδος. Αυτό είναι πολιτική απόφαση. Όταν φτιάξεις αυτό το πράγμα, θα βρεθούν πάρα πολλοί από κάτω οι οποίοι θα πάρουν κομματάκια αυτής της πίτας. Και αυτά τα νούμερα που λέω δεν είναι πλασματικά. Αυτά τα νούμερα που λέω δεν είναι πλασματικά. Έχω αναφέρει το παράδειγμα της ημοστατικής κόλλας, η οποία διαπιστωμένα εισαγόταν με 3 ευρώ, να πουληθεί 5, 10, 15, 20. Η πρώτη τιμή παρατηρητή ήταν 640. Και να σας πω και κάτι άλλο. Για παράδειγμα, ας πούμε, ο κ. Κακλαμάνης, όταν ήταν Υπουργός Υγείας, είχε κάνει την πρώτη μείωση 20% σε αυτές τις τιμές. Δηλαδή, έκανε το 640, το έκανε 520. Όταν πήγε να κάνει τη δεύτερη μείωση, έφυγε. Έτσι. Και ξαναπήραν τα πάνω τους αυτά, που ήρθε ο κ. Αβραμόπουλος μετά. Λοιπόν, υπάρχουν εκατοντάδες τέτοια παραδείγματα, που τελικά, μέσα, και ειδικά αυτή την περίοδο, γιατί τα Ολυμπιακά έργα, ποιοι πήραν τα λεφτά? Λοιπόν, να διατυπώσω το επόμενο ερώτημα. Οι μηχανικοί που τα σχεδίασαν ή οι εργάτες που τα έκτισαν ή αυτοί που πούλησαν τα υλικά? Να διατυπώσω λοιπόν το επόμενο τα ερώτημα. Σίδερα, τα μπετά. Επειδή τα λεφτά δεν χάθηκαν λοιπόν, κάπου έχουν πάει τα λεφτά. Εδώ στην Εξεταστική Επιτροπή πολλές φορές είπαμε, όταν ακούγαμε να λέει εδώ μάρτυρες, όχι εμείς οι πολιτικοί, να λέει ο Μαρτίνης να πάτε να ανοίξετε το λογαριασμό της διευθύντριας της ΔΟΗ Κηφισιάς. Έτσι το έλεγε με το όνομά τους. Γιατί εκεί έχουν κάνει μεταβιβάσεις η μισή Βουλή και η μισή άλλη λέει και εκεί θα δείτε. Είπαμε λοιπόν εδώ στον πρόεδρο, στον κύριο Παλωμενάκη, να ανοίξουν οι λογαριασμοί αυτών εκείνων. Είπαμε, κάναμε και μια λίστα. Μάλιστα τις πρώτες μέρες που ακούσαν ότι θα ανοίξουν οι λογαριασμοί, φαντασμό όλοι οι συνάδελφοι και εγώ, ο άρχισε ο χορός, γιατί ο καθένας έβλεπε τον εαυτό του ότι θα του άνοιγε ο λογαριασμός. Γιατί όπως είπατε, ποιος πήρε την απόφαση? Είπαμε, ας πούμε, να έρθουν εκεί αποφάσεις από το Υπουργείο Εμπορίου και Ανάπτυξης. Άκουσε τον Πολάκη τι είπε, κύριε Παλωμενάκη? Υπάρχουν και εκεί. Ένα λεπτό να ρωτήσω, θα ρωτήσω αμέσως. Ακούω καλά, λοιπόν. Πάρα πολύ καλά, να ξέρεις. Να τελειώσω. Δεν μπορούμε να λέμε και ότι να τελειώσω. Να τελειώσω. Έχουμε πάρει αποφάσεις. Και κάποια στιγμή λοιπόν ακούστηκε εδώ ότι δεν είναι και εύκολο, λέει, να ανοίξουν οι λογαριασμοί αυτών που πήραν την απόφαση για να πουληθεί το ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ, που σήμερα διαβάζω ότι η Πειραιώς το βγάζει για πούλημα. Για παράδειγμα, γράφουν σήμερα. Έτσι, εδώ πέρα είναι στα πρακτικά γραμμένα. Μαθαίνω όμως ότι η συμπατριώτησά σας, που της κάνανε μήνυση, η κυρία του Λουπάκη, άνοιξε, λέει, έδωσε εντολή εκτός από του Παπαντονίου, σήμερα πάλι γράφεται αυτό, ότι άνοιξε και για υπουργούς υγείας. Ξέρετε να μας πείτε τίποτα? Γιατί το θέμα αυτό είναι τώρα. Θα βρεθούν τα λεφτά σε αυτούς που βάζαν τις χρυσές υπογραφές? Γιατί το ξέρετε ότι ο κόσμος θέλει να γυρίσουν πίσω τα κλεμμένα και να τιμωρηθούν. Και σου λέει, κάνετε εσείς εκείνο που κάνετε. 3 χρόνια, κύριε Πολάκη μου, εσείς κάνετε, τα παρακολουθείτε στο βαθμό που μπορείτε. Όχι να παρέμβετε στη δικαιοσύνη, όπως όταν πήγε όλη η εξεταστική μας επιτροπή με πρώτο τον πρόεδρό μας και πήγαμε στην κυρία του Λουμπάκη. Αλλά τότε δεν είπαν ό,τι είπαν για τον Τζανακόπουλο, γιατί ήσαν όλοι βουλευτές από όλα τα κόμματα. Και της είπαμε, τι γίνεται, κυρία του Λουμπάκη, τις πότους ξύλα κουβαλάμε εμείς? Για πέστε μας. Και εκεί μας είπαν και για τα αρχεία που είναι χαμένα. Θυμάστε, είναι βρεγμένα, λέει, είναι εκείνο και δεν τα βρίσκουν. Αυτά που είπατε σήμερα εσείς, μας τα είπε και του Λουμπάκη. Σε όλους, όλοι οι βουλευτές ήσαν μπροστά. Από όλα τα κόμματα, δεν πήγαμε εξωθεσμικά. Ξέρετε να μας πείτε κάτι λοιπόν? Υπάρχει περίπτωση, είτε με άνοιγμα λογαριασμών, είτε είναι αλήθεια, για παράδειγμα, ότι κουβαλάνε, είναι εμπλεκόμενοι σε υποθέσεις για κακουργήματα πρόεδροι και αντιπρόεδροι του Κελπνό, και όχι μόνο ο Παπαδημητρίου, ας πούμε, που ακούγεται το όνομά του, γιατί παρελάβουν από εδώ και κάνουν και αυτοί μαθήματα ηθικής.
Και ενώ σου λέει, ας πούμε, έχεις ακούσει, λέει, για ένα πρόγραμμα με τούλια. Τούλια, δεν ξέρω στην Κρήτη πώς το λέτε εσείς, ξέρετε, εκείνος στους γάμους. Για τα νηφικά, λέει, τα βάζανε για τα κουνούπια. Ναι. Κύριε Νικολόπουλε, τη δουλειά να ανοίξει τους λογαριασμούς την έχει η δικαιοσύνη και εσείς εδώ που είστε και παίζετε το ρόλο, πώς το λένε, ανακριτικής επιτροπής. Ζητήσατε και σας αρνήθηκαν να τους ανοίξουν. Ζητήσατε. Τους ανοίγει. Ή πρέπει να πάρουν άδεια από τον κύριο Στουρνάρα. Κύριε Υπουργέ, δεν έχουμε απάντηση. Δεν έχουμε λάβει απάντηση. Ναι, αυτό όμως, μισό λεπτό, αυτό πρέπει να το σηκώσουμε πιο πολύ. Έτσι, πρέπει να σηκωθεί πιο πολύ. Διότι δεν μπορεί να υπάρχει ένα αόρατο χέρι που να τα σταματάει. Έτσι, και αυτό το αόρατο χέρι είναι η Τράπεζα της Ελλάδας. Για να μην δουλευόμαστε. Έτσι. Και οι διοικητές κάποιων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Εδώ αυτό πρέπει να γίνει ζήτημα. Αν έχετε ζητήσει, γιατί και εγώ θυμάμαι ότι είχατε ζητήσει να ανοίξουν λογαριασμοί των διοικητικών συμβουλίων που ήταν στον Ερυθρό Σταυρό και τα λοιπά για τον Τινάν. Γιατί δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Αυτό, κάποιος έχει την ευθύνη για αυτό το πράγμα. Η πολιτική βούληση, όπως εκφράζεται και σήμερα από εδώ. Γιατί νομίζω εκφράζεται την πολιτική βούληση. Γιατί και αυτό τον όρο τον χρησιμοποιήσατε σήμερα και εγώ συμφωνώ απόλυτα. Γιατί σήμερα αυτό που κάνετε εσείς, που κάνουμε όλοι μαζί ως Βουλή και εσείς ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, δείχνει την πολιτική βούληση. Και νομίζω ότι έχω ψάξει υπέρ του δέοντος κάποια πράγματα σε σχέση και με τις λεπτομέρειές τους προκειμένου να συνεισφέρω σε στοιχεία. Αλλά ξέρετε, δεν ανοίγει λογαριασμούς ο Υπουργός, ούτε φυλακίζει ο Υπουργός. Τιμωρεί πειθαρχικά σε κάποια πράγματα ο Υπουργός, προφανώς. Αλλά νομίζω ότι και αυτό είναι και το μεγάλο θέμα. Και το πόσο γρήγορα και πόσο πιεστικά πρέπει να προχωρήσει. Εσείς ζητήσατε τους λογαριασμούς των εξτρέ, τα αντίγραφα δηλαδή. Των ημερησίων. Εγώ ζήτησα γιατί. Επανέρχομαι για τώρα στους λογαριασμούς που κουβεντιάζαμε πριν και να σας διατυπώσω το ερώτημα πλήρες. Εγώ το είχα κάνει πρώτα στην προηγούμενη φορά, αλλά τώρα ρωτάω εσάς, αν το κάνατε κι εσείς. Αν είπατε, ένα λεπτό. Εγώ ο Πολάκης θα κάθομαι να δω αν είναι 10, 15, 100 ή 200 τα εκατομμύρια. Υπάρχει ασφαλής τρόπος. Τα αντίγραφα των εξτρέ, των λογαριασμών. Γιατί ξέρετε, εδώ ρώτησα και αυτό είναι και επίσης συμπληρώνεται το ερώτημά μου. Ρωτήσαμε εδώ, περάσανε στελέχη του Κελπνό. Και λέμε από πού πληρώθηκαν, ρε παιδί μου. Είχατε πολλούς λογαριασμούς. Είχατε έναν. Πού ξέρατε εσείς δηλαδή το 2014 ότι αυτά είναι τα λεφτά του 2007 του χορηγικού προγράμματος. Ο ένας έλεγε είναι από τον ΟΠΑΠ. Ο άλλος έλεγε όχι, ήταν από την άλλη χορηγία. Είναι γραμμένα στα πρακτικά, όχι στο καφενείο. Ψέματα σας λέγανε. Έτσι. Μάλιστα. Και στην ερώτησή μας για να δούμε πώς ξέρατε ότι αυτά ήσαντε εκεί, ήταν ένας χωριστός γουβάς, ένας χωριστός λογαριασμός και άρα είπατε να τα λεφτά που ήσαντε για να προσλάβουμε κόσμο. Απάντησε, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Παπαδημητρίου. Όχι. Ένα λογαριασμό είχαμε. Αν δεν κάνω λάθος. Αλλά νομίζω δεν κάνω λάθος. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω. Ναι, ήθελα τώρα λοιπόν να σας ρωτήσω το συγκεκριμένο. Άρα εμείς, για να μην αδικούμε κανέναν απέναντίας, για να βρούμε την αλήθεια. Πώς θα μάθουμε εάν υπήρχαν ακόμα λεφτά. Και πώς να υπήρχαν δηλαδή. Δεν μπήκαν τα λεφτά εκεί. Έχετε ξαναερωτηθεί. Αλλά μήπως κάτι έχετε να προσθέσετε περισσότερο. Ήσαντε χωριστά αυτά τα λεφτά. Ήταν σε άλλο πορτοφόλι. Και μπορεί να είχαν ελλείμματα και από την άλλη να έλεγαν ότι έχουμε αδιάθετα λεφτά χορηγιών. Η δικιά σας η έρευνα τι έχει καταδείξει. Εμένα η δικιά μου η έρευνα, η οποία δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι ένας οργανισμός ο οποίος χρηματοδοτήθηκε τόσο αφιδώς τα προηγούμενα χρόνια, μπορεί κάποιοι πολιτικοί του προϊστάμενοι, διοικητικοί του προϊστάμενοι, άνθρωποι του μηχανισμού του, να βγάλουν από την επίσημη διαχείριση ένα τεράστιο ποσό. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ αυτό το πράγμα. Και να το λειτουργήσουν ως μαύρο ταμείο. Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ αυτό από την αρχή. Θεωρούσα στην αρχή ότι το σκάνδαλο ήταν ότι εκεί είχαν τη δυνατότητα να κάνουν τις απευθείας αναθέσεις. Άρα, έλα εδώ,
κύριε Νικολόπουλε, μ' αρέσει η φάτσα σου, πάρε 20 χιλιάρια να μου βάλεις τον μπάνερ. Έτσι. Θεωρούσα ότι έτσι φαγώθηκαν, αλλά εδώ, όπως φαίνεται πλέον, έτσι, και εγώ γι' αυτό ζήτησα προχτές και την άμεση παρέμβαση της εισαγγελίας σε σχέση με αυτό. Εδώ πρέπει να γίνουν χαρτί και καλαμάρι όλα. Εδώ πρέπει να γίνουν χαρτί και καλαμάρι όλα. Είναι 140, είναι 150, είναι 170, είναι άλλα που δεν ξέρουμε. Είναι ξέρω εγώ τι. Το ζουμί εδώ αποδεικνύεται και δυστυχώς, ναι, τώρα το καταλάβαμε. Το είπα και την προηγούμενη φορά. Έτσι. Και δεν μπορώ εγώ. Εγώ ζήτησα, αλλά μου είπαν δεν έχει δικαίωμα να το ζητήσει. Εγώ ζήτησα πριν από καιρό, ξέρω ότι τα ζήτησε τελικά η κυρία Παπασπύρου. Και μάλλον τα πήρε. Ζήτησα να μου πούν τα αντίγραφα των λογαριασμών που πληρώθηκαν αυτοί οι 23. Γιατί ήθελα να τα βάλω και στη μήνυση μέσα. Λοιπόν, και εκεί πάλι υπήρχε μια αντίδραση ότι πώς τα ζητάτε. Θέλουμε εισαγγελική παραγγελία. Λοιπόν, και ίσως εδώ σας κολλάνε και σας, αλλά εσείς έχετε και τέτοιο χαρακτήρα όμως, σαν επιτροπή. Κύριε Πολάκη. Έχετε τέτοια επιτροπή. Κύριε λοιπόν, Πολάκη, η κυβέρνηση, συνολικά και εσείς ως μέλος της κυβέρνησης και εδώ ως εκπρόσωπός της και αρμόδιος καθηλήν, γνωρίζει αυτά που ακούσαμε εμείς όταν πήγαμε στους οικονομικούς εισαγγελείς που ήσαν ενσώματοι. Δεν ήταν μόνο η κυρία Τουλουπάκη. Ότι εμείς στη νομική έχουμε τελειώσει. Εμείς έχουμε χίλιες υποθέσεις. Εμείς πώς θα διαβάσουμε όλα αυτά τώρα. Μόνο εσείς σήμερα φέρατε 20 κιλά χαρτιά. Πώς, εμείς δεν έχουμε προσωπικό. Σε ένα γραφείο ήσαντε όλοι μαζεμένοι. Δεν περιμένω από εσάς σήμερα εδώ να πείτε εδώ για την τεχνική υποστήριξη. Όχι, όχι. Ένα λεπτό να σας πω. Ως υπουργό τώρα σας ερωτώ της υγείας. Ξέρει η κυβέρνηση ότι να, στα δάνεια των κομμάτων, αν δεν καλούσαν το Χιόνι και ξεχνώ το όνομα ενός ακόμα καθηγητού πραγματογνώμονα, τι να κάνουν οι δικαστές, που ξέρανε, αφού εδώ πέρα ερχόσαντε ο Στουρνάρας και λοιποί και λέγανε όλα καλά έχουν πάει με τα δάνεια. Ερχόταν εκείνος ο επιθεωρητής της Τραπέζης Ελλάδος, ο Πάστας, πώς τον λέγανε. Πάστας και Πάσχας. Ναι, Πάσχας, τα ίδια. Άμα δεν είναι ένας που να ξέρει τη δουλειά. Καταλάβατε τη δουλειά εννοώ να ξέρει τη δουλειά. Το ίδιο λοιπόν εδώ. Εσείς ως Υπουργείο που σας νοιάζει, είναι και ευθύνη σας όπως είπατε, να αποκαλυφθούν όλα αυτά και να τεκμηριωθούν. Μη χαθεί και το δίκαιο, εμείς... γιατί εδώ τώρα είδατε. Τι θα είναι το θέμα, ήσανε 155 οι λογαριασμοί ή 162. Ήτανε τόσο ή ήτανε ένα. Α, έκανε λάθος ο Πολάκης, άρα δεν είναι και τόσο αξιόπιστος, γιατί δεν το είπε. Για να τελειώνει αυτό, έχετε σκεφτεί να ζητήσετε εσείς τη συνδρομή. Να, είπατε την κυρία Παπασπύρου. Είναι μια θεσμική συνδρομή, αλίμονο. Έχετε εξαντλήσει λοιπόν όλες τις δικές σας ευχέρειες, νομίζετε. Εγώ νομίζω ότι αυτό που μπορούμε εμείς να κάνουμε αυτή τη στιγμή μετά από αυτή την αποκάλυψη που έχει γίνει είναι να διατάξουμε εμείς, μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου του Κελπνό δηλαδή, να μπει έλεγχος ορκωτών λογιστών σε όλα τα έτη τα οποία κουβεντιάζουμε και να έχουμε μια τέτοια έκθεση. Όμως θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το κάνει πολύ πιο έγκυρα και έγκαιρα και αποφασιστικά και η ίδια η δικαιοσύνη. Ακριβώς. Θεωρώ ότι το κύριο είναι να γίνει από εκεί. Μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλία η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση αυτή. Δεν είναι επεξεγέλασε. Έτσι. Εδώ μιλάμε για δεκαδεκατομμύρια. Δεν μιλάμε για 360. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το οποίο εμείς μπορούμε να συνεισφέρουμε αυτή τη στιγμή είναι αυτό το πράγμα. Και επίσης βέβαια να ξαναζητήσουμε και εμείς λογαριασμούς, αλλά νομίζω θα εισπράξουμε την ίδια απάντηση. Πρέπει για το άνοιγμα των λογαριασμών θα πρέπει να υπάρχει εισαγγελική παραγγελία. Ή ο άλλος μηχανισμός είναι το ΣΔΟΕ. Έτσι. Ο άλλος μηχανισμός είναι το ΣΔΟΕ. Να κάνει ένα τέτοιο έλεγχο που έχει στελέχη. Το ΣΔΟΕ που το κατήργησαν με τον κύριο Πιτσιλή και με την ΑΔΕ δεν διαβάζεται κάθε μέρα. Η εφημερίδα Η Δημοκρατία έχει σήμερα τη δέκατη συνέχεια. Πώς μέσω των ανεξάρτητων αρχών που τις έχουν θεοποιήσει κάποιοι εδώ μέσα και κάποια κόμματα τη λουφάρισαν οι πλούσιοι. Και όχι περιστατικά κάθε μέρα. Όταν λοιπόν καταργήθηκε το ΣΔΟΕ, ποιος θα πάει. Έχει κάθε μέρα έχει περιστατικά. Επειδή είπατε και αλήθεια με την ευκαιρία, έχετε εσείς εκείνο τον έλεγχο του ΣΔΟΕ να μας τον στείλετε. Αναφερθήκατε σήμερα ότι είχε γίνει ένας έλεγχος κάποια χρονιά. Ναι, ο οποίος... Το έχετε. Ναι, το έχω. Αν είναι... λείπουν σελίδες, έτσι.
Λείπουν, νομίζω είναι και στην οικογραφία. Α, είναι, είναι κύριε στην Λάπα. Ναι, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Και βέβαια λείπουν σελίδες από αυτόν τον έλεγχο, έτσι. Νομίζω αν έχουμε το ίδιο πρέπει να λείπουν σελίδες. Από ό,τι είχε γράψει το ΣΔΟΕ λείπουν σελίδες. Ναι, ναι. Μάλιστα. Για να τελειώνουμε το θέμα των προσλήψεων όμως, γιατί ακούστηκε πολλές φορές πριν εμφανιστείτε στην Επιτροπή εδώ να λένε πολλοί, καλά ρε παιδιά, όλη η συζήτηση στο Κελπνό είναι για 23 ανθρώπους τώρα, αν πήγανε για δουλειά. Όχι βέβαια. Όμως, πράγματι, έτσι διαμορφωνόταν ή κάποιοι ήθελαν να διαμορφώσουν και ένα τέτοιο κλίμα. Να τελειώνουμε με αυτό το θέμα, με την εξής, εγώ τουλάχιστον, με την εξής ερώτηση. Νόμιμα πιστεύετε είχαν γίνει αυτές οι προσλήψεις? Όχι. Είχαν τηρηθεί έστω όποιες διαδικασίες? Καμία. Λέω όποιες, γιατί όπως σωστά... Δεν υπήρχε καμία διαδικασία, κύριε Νικολόπουλε. Κανένα κριτήριο. Αυτόν πάρτον. Τέλος. Δεν υπήρχε. Έτσι διορίζομαι. Είπατε... Σας είπα και πριν. Υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία νομίζω πρέπει να τα αξιολογήσετε πιο πολύ ως Επιτροπή. Ο πρώτος διαγωνισμός, και γι' αυτό χτυπήθηκε και τόσο πολύ, που έγινε, έκανε το Κελπνό με κριτήρια, ήταν αυτός που έγινε το Μάιο του Φλεβάρι προκηρύχθηκε, Μάιο-Ιούνιο ολοκληρώθηκε η πρώτη του φάση, για τις μονάδες δυτικής θεραπείας. Ο πρώτος, του 2016. Έτσι. Ο πρώτος διαγωνισμός που έκανε το Κελπνό. Δεύτερον, σε ηχογραφημένες συνομιλίες που έχουν κατατεθεί εδώ, και νομίζω ότι τις έχετε ακούσει, ακούγεται πεντακάθαρα ο κύριος Παπαδημητρίου να λέει ότι με πήρε ο Θοδωράτος του Άδωνη και μιλάει για άλλες προσλήψεις τώρα, δεν είναι αυτές που λέμε, και επειδή για ένα πρόγραμμα για το προσφυγικό που είχαν τότε, να λέει ότι τέλος πάντων ο Ευσταθίου που ήταν στο ΙΚΕΠΗ θέλει να βάλει κάτι δικούς του και έκοψε του Υπουργού, του είχε αφήσει μόνο δύο και εδώ τι γίνεται και τι κριτήρια μου λέει και κολοκύθια. Εδώ μιλάμε για ΔΕΛΤΑΕ και έρχονται και εκλογές. Θα το φτιάξω εγώ και θα ρυθμίσω να πάρει ο Άδωνης αυτούς που ζητάει. Τι κουβεντιάζουμε τώρα? Ποια νομιμότητα μου λέτε, κύριε Νικολόπουλε, και ποια τήρηση των διαδικασιών? Εμείς δηλαδή, να ξέρετε. Εδώ μιλάμε τώρα. Έχουν πλαστογραφήσει ένα σκασμό χαρτιά, τα είπα και το πρωί. Φαίνεται καθαρά τώρα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι καθηγητής πανεπιστημίου για να καταλάβεις αυτά τα χαρτιά. Πριν πάτε αλλού, πριν πάτε να τελειώνουμε. Ναι, ναι. Με αυτό τελειώνω. Ναι, ναι. Έτσι. Ουσιαστικά, στο όνομα μιας χορηγίας του 2008. Που δεν έλεγε ότι θα πληρώνει μισθούς, που δεν έλεγε ότι θα πληρώνει μισθούς και που για αυτό το πρόγραμμα τους ξενώνες των οροθετικών, των άπορων οροθετικών, είχαν απασχοληθεί από το 9 μέχρι τον Απρίλιο του 2013 27 άτομα, από τον Απρίλιο του 2013 μέχρι το Μάιο του 2014 απασχοληθήκανε άλλοι 45 από ό,τι είδαμε που είχαν προσλάβει και δεν ξέρω αν πήραν και τις 30 που λένε. Άρα, τι κουβεντιάζουμε, τι ψάχνουμε να βρούμε, τι ψάχνουμε να βρούμε. Όταν, σας είπα ένα-δύο παραδείγματα, δεν ήθελα να πω περαιτέρω ονόματα, δηλαδή γιατρός που προσλαμβάνεται στο πρόγραμμα και δουλεύει σε Σμανόγλιο, τι σχέση έχει με το πρόγραμμα των οροθετικών, δουλευόμαστε τώρα. Ή άλλος διοικητικός, ο οποίος δεν έχει πατήσει ποτέ στη δομή και γράφει δίπλα εκεί Υπουργείο Υγείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τι σχέση έχει με το πρόγραμμα? Τι κουβεντιάζουμε τώρα? Ο Φερετζές ήταν αυτό. Και το πλήρωνε από τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχε. Τα 300.000 σιγά μην περιμένανε από το 8-9 τον Άδωνη να τα φάει το 13, ας πούμε. Το 14. Εσείς στείλατε... Το είχαμε πει και εμείς σαν Επιτροπή, αλλά νομίζω δεν πρέπει να μας απάντησαν. Στους δύο χορηγούς στείλατε επιστολή? Είχαμε πει εδώ να στείλουμε και εμείς μία, να ρωτάμε. Όχι, εγώ δεν έστειλα. Όχι. Εγώ έκανα τη μήνυση με βάση τα στοιχεία που βρήκα. Εμείς πήραμε απάντηση. Και μας απάντησε. Τα οποία είναι πεντακάθαρα. Μας απάντησε ο ΠΑΠ. Λέει πολύ καθαρά τι πληρώνει η ΜΑΚ, η θηγατρική της Εστέλ Οντέρ. Πολύ καθαρά λέει τι πληρώνει μέσα. Το λέει στη σύμβαση. Ναι. Και το άλλο το χαρτί που έλεγε ο κύριος Γιωργαντάς, η απόφαση από κάτω, γιατί αυτό είναι, δεν γράφει ότι πληρώνεται από εκεί. Κύριε Πρόεδρε, δεν το γράφει. Η απόφαση. Από τον ΟΠΑΠ πήραμε την εξής απάντηση.
Μας είπε ότι υπήρξε πραγματικά ένα δάνειο τόσο, εκταμιεύτηκε στο σύνολό του, μια δωρεά, εκταμιεύτηκε στο σύνολό της τόσο και δεν μπορούμε στη συνέχεια να σας ενημερώσουμε για τις περαιτέρω απολύψεις. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πήρε τα λεφτά του κύπνου και από εκεί πέρα χάθηκαν τα έχνη τους. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, εσείς τι πιστεύετε, οι αποφάσεις ή οι πρωτοβουλίες που έπαιρνε το ΚΕΛΠΝΟ για όποιες δαπάνες, για όποια προγράμματα, οι υπουργοί ή εκάστοτε υπουργοί ενημερώνονταν, γνώριζαν, ήξεραν? Σαφώς. Εννοείται. Και σίγουρα ήξερε και ο κ. Αβραμόπουλος και σίγουρα ήξερε ο κ. Λοβέρδος και σίγουρα ήξερε ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Βορύδης που έκανε το τελευταίο μικρό διάστημα τους 6-7 μήνες. Γιατί αν προσέξετε, εγώ θεωρώ ότι αν προσέξετε αυτό που έδωσα, είναι πάρα πολλές οι συμβάσεις διαφημιστικής δαπάνης στο τελευταίο διάστημα. Πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Εδώ λοιπόν μας είπε ο κύριος Περουτσάκος, αλλά ήταν μια αναφορά φευγαλαία, καταγεγραμμένη βέβαια, ότι εγώ έτσι πήρα τα εμβόλια. Το θυμάστε? Νομίζω... Καλά θυμάμαι. Νομίζω ότι εγώ... Νομίζω ότι σας έδειξα. 16 εκατομμύρια λοιπόν εμβόλια. Έχω τώρα όμως 18. 18. Απλά γυρίσαν πίσω μετά από όλα. Ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε την επιστολή που πριν λίγο μας μοιράστηκε του κυρίου Παπαδημητρίου και λέει γιατί έρχονταν και σας προσέφερε τις υπηρεσίες του, όπως να αγοράσω εγώ τα εμβόλια γρήγορα και εκτός δημόσιου λογιστικού, σε εισαγωγικά. Αν δείτε το χαρτί με το οποίο το Υπουργείο Υγείας ζήτησε 200 εκατομμύρια ευρώ δάνειο με υπογραφές του τότε Υπουργού Υγείας και του Διευθυντή του μέσω ΚΕΛΠΝΟ, συνεχίζει τέλος πάντων. Ήθελα λοιπόν, στη συνέχεια μιλάει για τα 40 εκατομμύρια, αλλά νομίζω είναι η επόμενη ερώτηση που πρέπει να σας κάνω. Εδώ λοιπόν έχουμε μια συνεννόηση, έχουμε μια εντολή και όχι μόνο. Είναι αλήθεια ότι το κράτος, η κυβέρνηση δηλαδή, πάει και δίνει και εγγύηση στις τράπεζες? Σαφέστατα. Άρα δεν είναι δεν το ξέρω. Δεν είναι δηλαδή, ελάτε ρε παιδιά, δεν ξέρω τι κάνανε εκείνος ή εκείνη στον ΚΕΛΠΝΟ. Αυτή είναι, εμείς δεν έχουμε ιδέα. Όχι. Ξέρετε να μας πείτε λοιπόν κάτι πιο συγκεκριμένα, γιατί εμείς ό,τι εικόνα διαμορφώνεται και όσα στοιχεία έρχονται έχουμε εδώ τώρα ενωπιόν μας, και από εσάς θέλουμε να μας πείτε, έχετε κάτι πιο συγκεκριμένο? Οι τράπεζες, ας πούμε, πώς πήραν απόφαση οι τράπεζες αυτές να δώσουν σε ένα οργανισμό τόσα εκατομμύρια? Πώς, γιατί, ποιος τους πήρε? Φανώς τους πήρε κάποιος τηλέφωνο? Φανώς με πολιτική εντολή. Είναι με ρωτάτε τα προφανή, κύριε Νικολόπουλε. Αυτό είναι το χαρτί του κυρίου Καλογερόπουλου που λέει: σας διαβιβάζω προς το Γενικό Λογιστήριο το αίτημα του ΚΕΛΠΝΟ. Θα σας τα έδειξα και την προηγούμενη φορά. Ο κύριος Καλογερόπουλος ήταν ο διευθυντής του κυρίου Αβραμόπουλου. Αυτό είναι το χαρτί. Από πίσω υπάρχει το χαρτί του κυρίου Περουτσάκου που λέει: σας αποστέλνουμε ανάλυση δαπανών συνολικού ποσού. Αυτό που έλεγα ότι είναι μπακαλόχαρτο. Και πιο πριν είναι το πρώτο χαρτί, επίσης με υπογραφή του κυρίου Περουτσάκου, του Προέδρου του ΚΕΛΠΝΟ, και πιο πίσω είναι κάτι Excel φύλλα, τα οποία μάλλον πρέπει να έχει ετοιμάσει ο υπηρεσιακός μηχανισμός του ΚΕΛΠΝΟ. Αυτό είναι. Και με αυτά εδώ τα χαρτιά, έτσι, εγκρίνουν 225 εκατομμύρια ευρώ δάνειο. 225, έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι τα χαρτιά τα οποία έχουν στείλει. Νομίζω έχουν κατατεθεί αυτά, έτσι. Λοιπόν. Εγώ πριν μας είπατε ότι υπάρχει συνάφεια στο σκάνδαλο της Νοβάρντις και των αντιγρυπικών εμβολίων. Εκεί έρχονται από το FBI και λέει, παιδιά, οι δουλειές γίνανε γιατί κάποιοι τα πιάνανε. Και αρχίζουν και λένε αυτά που δεν τα δέχονται οι εμπλεκόμενοι, αλλά υπάρχουν ονόματα και λέει και πώς και τα λοιπά. Στην περίπτωση εδώ τώρα των εμβολίων, εκτός από το τι διαθρηλείται, έχουμε κάτι, έχει το Υπουργείο, γιατί λίγο πριν είπατε συνδέονται αυτά,
Έχετε κάτι να μας δώσετε που δεν ξέρουμε που... Νομίζω ότι έχουν βγει, κύριε Νικολόπουλε, αυτά τα πράγματα και τώρα που ανασύρονται και οι δικογραφίες, γιατί ξεκινάει και από πιο πίσω το πράγμα, με την προμήθεια του Ταμιφλού και των αντιϊκών φαρμάκων από το στόμα, που είναι μια ιστορία 13 εκατομμυρίων ευρώ, που ήταν και αυτή μια τεράστια δαπάνη, που ήταν η πρώτη παρτίδα που αγόρασε και μέσω του ΕΟΦ και μέσω του ΚΕΛΠΝΟ το ελληνικό κράτος. Και μετά έστησε την ιστορία με τον ορολογικό έλεγχο του αίματος και την ιστορία που ήταν ένα περιστατικό το οποίο είχε γίνει πολύ νωρίτερα. Και μετά πέρασε ένας πανικός, αμάν θα μολυνθούμε όλοι αυτοί που μεταγγίζονται κτλ. Κτλ. Και αρχίσαμε να παίρνουμε τα αντιδραστήρια σε τιμές πολλαπλάσιες από αυτές που ήταν πριν η Πολωνία. 11 τα πλήρωνε η Πολωνία, 80 τα πρωτοπληρώσαμε εμείς. Την τιμή έξεταση. Μετά κατέβηκε στα 60 και 55 κτλ. Μέχρι που έγινε ο διαγωνισμός. Τα πρώτα 2-3 χρόνια όλες οι αγορές έγιναν μέσω του ΚΕΛΠΝΟ. Ένα μεγάλο κομμάτι από αυτή τη δαπάνη το πήρε ο Νοβάρτης. Μετά με τα εμβόλια, επίσης ένα μεγάλο κομμάτι, φαίνεται και στις δικογραφίες και σε όλες αυτές τις εκθέσεις που έχουν γίνει, πάλι το πήρε η Νοβάρτης. Επίσης φαίνεται και η εκτείναξη, αν θυμάστε την ομιλία μου στη Βουλή, ότι η χρονιά με τον υψηλότερο τζίρο της Νοβάρτης ήταν το 2009, που είχε φτάσει, αν θυμάμαι καλά, στα 590. Είπατε λοιπόν για τη δουλειά που είχαν αναλάβει κάποιοι... Και νομίζω ότι, πώς το λένε, αυτό το δημοσίευμα που έβγαλε χθες η Εφημερίδα των Συντακτών και το ντοκουμέντο είχε βγάλει τις προηγούμενες μέρες κτλ. Δείχνει τα συγκοινωνούντα δοχεία. Τα συγκοινωνούντα δοχεία. Ότι η Νοβάρτης βρήκε το μηχανισμό του ΚΕΛΠΝΟ, τον αξιοποίησε στα χαρτιά που σας έδωσα. Στα χαρτιά που σας έδωσα. Φαίνονται πάρα πολλές, πώς το λένε, πληρωμές στον κύριο Μαυρίκο. Ο οποίος κύριος Μαυρίκος καταγγέλλεται και από τους προστατευόμενους μάρτυρες ότι ήταν ένας από αυτούς που ξεπλένανε χρήμα προκειμένου να δοθούν μίζες ή οτιδήποτε τέτοια. Αυτές τις μέρες είδαμε καταχωρήσεις της Νοβάρτης σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Μήπως ξέρετε τη διαχείριση της κρίσης που έχει αυτή την ώρα η εταιρεία αυτή και την αντιμετώπιση της. Ποια εταιρεία... Κάπου διάβασα ότι αγόρασε η Γκλάξο ένα 30% της Νοβάρτης. Ναι, όχι, το ερώτημά μου είναι άλλο. Να. Μήπως ξέρετε ποια εταιρεία μπορεί, γνωστή μεγάλη εταιρεία, να έχει αναλάβει να διαχειριστεί το πρόβλημα να ενημερωθεί καλύτερα ο κόσμος μέσα από τα μέσα ενημέρωσης. Όχι. Αυτό που μας περιγράψατε, που έγινε κάποτε, που μας είπατε ότι κάποτε άρχισε ξαφνικά να γράφει μια κυριακάτικη εφημερίδα που όπου θα πεθάνουμε από γρήπη. Μέχρι που φτάσαμε με την κυρία Ξενογιαννακοπούλου να κάνει εμβόλιο. Το θυμάστε αυτό? Πώς το θυμάμαι. Παράδειγμα, λέω έτσι. Λοιπόν, μετά κατάλαβε και ακύρωσε την παρτίδα. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, σήμερα, μιας και είδαμε πλήθος καταχωρήσεων. Ξέρετε, γιατί δεν ακούω ξέρω, ότι μπορεί να ξέρω, είναι εκ του πολιτικού συστήματος. Δεν ξέρετε, εντάξει. Δεν το ξέρω. Μη σας ρωτάω, θα μάθουμε αν είναι. Να σας πω κάτι. Μιας και είπαμε αυτό. Έχετε υπόψη σας για τη γραμμή ενημέρωσης της γρίπης? Αν ξέρετε, αν δεν ξέρετε πάλι δεν μου λέτε. Δηλαδή, δεν ξέρω αν αληθεύει, ναι, ότι τη δουλειά να... τότε την είχε πάρει η Κάπα Research, ο κ. Ρουτζούλης. Ναι, κάπου και πρέπει να έχω δει. Ήθελα να σας ρωτήσω, υπήρξε διαγωνισμός, ποιο ήταν το τελικό κόστος, πόσες κλήσεις πήρε, πόσος κόσμος, πόσο πληρώσαμε την κλήση, υφίσταται ακόμα αυτή η συγκεκριμένη γραμμή? Ο κύριος Ροτζούνης είναι η Κάπα Ρισέρτης που κάνει και τις δημοσκοπήσεις. Αυτός δεν είναι? Νομίζω ότι και για άλλη μια εταιρεία, άλλες μια-δυο εταιρείες δημοσκοπήσεων υπάρχουν σε αυτά τα χαρτιά που σας έδωσα σήμερα για το 2013-2014. Συμβάσεις που υπάρχουν. Εσείς έχετε για τη γραμμή ενημέρωσης αυτή κάτι? Εγώ αυτό που ξέρω και που είναι από τη μελέτη των στοιχείων και των απολογισμών είναι ότι πρέπει να έδωσαν γύρω στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, νομίζω. Ίσως και παραπάνω, αλλά δεν είμαι σίγουρος, για να φτιάξουν αυτή τη γραμμή ενημέρωσης για τη γρίπη, ένα call center κτλ. Αυτό πρέπει να γίνει το 8, το 9, το 9 μάλλον, και είναι μέσα στις δαπάνες που περιγράφει και ο απολογισμός τους για την, πώς το λένε, για τη γρίπη. Και... Αλλά δεν θεωρώ ότι θα γίνει και κανένας διαγωνισμός, να σας πω την αλήθεια. Ναι. Αν πιστεύω, αν δεν βρεθούν ενδεχομένως να
να υπάρξει, θα δω κι εγώ πιο προσεκτικά το φάκελο, ίσως να είναι μέσα, αν δεν είναι, να τα δούμε. Ρωτηθήκατε και από τον συνάδελφο του ΚΚΕ για τις αποσπάσεις. Mm-hmm. Ποιο ήταν το καθεστώς, ποιο είναι το καθεστώς, αν μπορούσε. Ήθελα να σας ρωτήσω, συμπληρωματικά λοιπόν, δεν επαναφέρω το ίδιο θέμα. Εδώ μας είπε ο Μαρτίνης ότι είχε στηθεί εκεί μια βιομηχανία bypass προσλήψεων. Σε έπαιρνα, λέει, στο Ερίκος Δινάν. Mm-hmm. Καμία μέρα δεν πήγαινε στο Ερίκος Δινάν. Με υπουργική... Όχι, όχι, εκεί είναι κάτι άλλο. Με υπουργικές αποφάσεις και νομοθετικές ρυθμίσεις, ένα κομμάτι του προσωπικού του Δινάν, ένα συνολικός αριθμός γύρω στα 60-70 άτομα, αν δεν απατώμε, πρέπει να μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Υγείας και να αποτελεί και σήμερα υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας. Με νομοθετικές ρυθμίσεις έγινε αυτό. Άρα στη συνέχεια αυτά όλα έγιναν. Εκεί και ήρθαν μετά. Κι ας ήταν. Ας μην ήταν δημόσιο το Ερίκος Δινάν. Όχι. Εκεί το κάνανε. Εκεί ήταν. Μα γι' αυτό σας ερώτησα. Γιατί εδώ πάλι έχουμε έτσι κάποιοι εδώ στην αίθουσα να λένε δεν ήταν δημόσιο, αλλά με κάποιες τέτοιες πράξεις υπουργικές και αποφάσεις κυβερνήσεις να φαίνεται ότι συμπεριφερόταν απολύτως σαν να ήταν ένα νομικό πρόσωπο του δημοσίου, το Ερίκος Δινάν. Από το Κελπνό είχαμε τέτοιες περιπτώσεις. Είχε αντίστοιχο πράγμα και από το Κελπνό. Που μετετάγησαν... Μετά, αφού έγιναν από ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έγιναν ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υπάρχει και μια δικαστική τέτοια σε εξέλιξη πάλι κι αυτή. Μετά έγιναν, πολλοί από αυτούς μετατάχθηκαν ή αποσπάστηκαν πάλι στον οργανισμό του Υπουργείου Υγείας. Μια τελευταία ερώτηση, αν θέλετε την απαντάτε. Σαν ιδάχ πια, έτσι, σαν ιδιωτικού δικαίου ορίστου χρόνου. Αν θέλετε, απαντάτε. Υπάρχει περίπτωση να μοιράστηκε τόσο χρήμα και όχι μόνο στο Κελπνό, εσείς αναφερθήκατε σε ορθοπαιδικά υλικά, σε όλα αυτά. Λίγο πριν κάνατε μια ανοίξη. Υπάρχει περίπτωση να μην τα πήραν οι πολιτικοί. Όχι. Τι όχι. Τα πήραν ή δεν τα πήραν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι. Και το λέω έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι προφανές. Άλλος πολλά, άλλος λιγότερα, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Τελειώσατε εσείς, τελειώσαμε και εμείς. Απλώς Πρόεδρε, κάτι μισή κουβέντα. Για τα πρακτικά, αν έχω ένα λεπτό. Πληροφορήθηκα ότι θα αποστείλετε τμήμα των σημερινών πρακτικών ή το σύνολό του στην εισαγγελία. Ναι. Θα αποστείλετε και τα έγγραφα που σας έχει προσκομίσει ο κύριος Γεωργαντάς. Το έλεγα τώρα, κύριε Μπουκόρε. Σας πρόλαβα. Το υποσχέθηκα στον κύριο Γεωργαντά, δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνω. Σας παρακαλώ. Συγγνώμη, να καταλάβουμε τι. Για τα πρακτικά, κύριε Πρόεδρε. Εγώ με δεσμευτεί να στείλουμε και τα σημερινά πρακτικά. Έχει δώσει κάποια έγγραφα, κύριε Νικολόπουλο, ο κύριος Γεωργαντάς. Να καταλάβουμε. Σχετικά με τους λογαριασμούς του κυρίου Υπουργού. Για να ακούσουμε. Αθροίσματα εννοώ, όχι τους λογαριασμούς τραπεζικούς. Να ακούσουμε, κύριε. Θα ακούσετε, κύριε. Ακούστε. Λοιπόν, θα στείλουμε, είπαμε, τα πρακτικά σήμερα στην κυρία Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όπως έχει ζητήσει ήδη. Μα επειδή εμφανίστηκαν στοιχεία και από τον κύριο Λάπα και από άλλους συναδέλφους, θα βάλουμε και αυτά τα στοιχεία ως συνοδευτικά. Αυτό το υποσχέθηκα στον κύριο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δεδομένο να θεωρείτε. Εκατόνογδοντα χρόνια Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο θεσμός, οι άνθρωποι. Η νέα έκθεση του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και του Εθνικού.